Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για τρίτη χρονιά στη σειρά οι διασχολικοί αγώνες γλώσσας και ορθογραφίας που διοργάνωσε το Γυμνάσιο της Περίστασης. Το Γυμνάσιο της Περίστασης διοργάνωσε τους φετινούς αγώνες καθώς είχε κερδίσει την πρώτη θέση στους αντίστοιχους περσινούς δεύτερους αγώνες γλώσσας και ορθογραφίας. Νικητής για το σχολικό έτος 2012-2013 αναδείχθηκε το 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης, το οποίο και θα φιλοξενήσει τους αγώνες την επόμενη σχολική χρονιά. Οι αγώνες αυτοί είναι αγώνες οι οποίοι προάγουν την ελληνική γλώσσα και καθιερώθηκαν πριν από 3 χρόνια και ευχόμαστε να σχολείο να διοργανώσει και τους 103ους αγώνες μετά από 100 χρόνια να υπάρχει αυτός ο θεσμός. Οι συμμετοχές σε αυτό το διαγωνισμό είναι 13, συμμετέχουν 13 σχολεία από τον νομό Πιερίες. Ο διαγωνισμός αυτός στην πρώτη φάση του άρχισε πριν από 2 μήνες σαν ενδοσχολικός διαγωνισμός. Επελέγησαν 5 μαθητές, αυτοί οι οποίοι είχαν την καλύτερη επίδοση για αυτό το διαγωνισμό από κάθε σχολείο και έτσι τα 13 σχολεία συμμετέχουν σήμερα με τους 5 πρώτους, ας τους πούμε έτσι, μαθητές τους στον τελικό διαγωνισμό. Σαν διευθυντής του Γυμνασίου Περίστασης και σαν διοργανωτής του φετινού διασχολικού διαγωνισμού, εύχομαι κάθε επιτυχία. Στους φετινούς αγώνες πήραν μέρος μαθητές από 13 γυμνάσια της Πιερίας. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα φιλόλογο και παιδαγωγό Χρήστο Τζολάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουλίου του 2012.